στο άμεσο μέλλον. Πάμε να μας δώσεις τις 6 συμβουλές της UBS προς τους επενδυτές. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι ουσιαστικά μπαίνουμε στο δεύτερο, μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμηνο και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το επενδυτικό περιβάλλον, το επενδυτικό κλίμα. Η UBS λοιπόν, σε μια ανάλυση που έκανε, λέει ότι ναι μεν έχουμε κάποια, μάλλον η οικονομική ανάπτυξη που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε πολύ ισχυρή που να προϋποθέτει συνεχείς και μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, ούτε όμως και πολύ αδύναμη που να οδηγεί σε ύφεση. Υπάρχει δηλαδή μια στασιμότητα αυτή τη στιγμή. Και για τις αγορές, αυτό σημαίνει ότι ναι μεν υπάρχει ένας δρόμος προς τα πάνω, όπως έχουμε δει να παρουσιάζουν μια ανωδική πορεία το τελευταίο διάστημα, όμως αυτός ο δρόμος, λέει πάντα η UBS, είναι στενός και με κινδύνους. Οπότε θέτει το εξής ερώτημα. Βρισκόμαστε σε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα ή στο τέλος μιας ύφεσης που δεν ήρθε ποτέ? Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον δίνει κάποιες συμβουλές στους επενδυτές. Λέει τώρα, πρώτον, να αγοράσουν ομόλογα ποιότητας, όπως είναι τα κρατικά ομόλογα ή τα ομόλογα που είναι στην επενδυτική βαθμίδα. Να αναζητήσουν ένα διαφοροποιημένο και διατηρήσιμο εισόδημα και προτείνει στο πλαίσιο αυτό να αγοράσουν εταιρικό χρέος αναδυόμενων ή μετοχές με υψηλά μερίσματα, ειδικά από εταιρείες όπως είναι σε περιοχές όπως Ασία και Ελβετία. Τρίτον, να δώσουν προσοχή σε μετοχές που υστερούν, που έχουν μείνει πίσω δηλαδή, διότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα τα κέρδη να έχουν συγκεντρωθεί σε λίγους μόνο τομείς, δηλαδή τεχνολογία, όπου οι αποτιμήσεις πλέον είναι υπερβολικά υψηλές. Οπότε θα μπορούσαν να δώσουν μια προσοχή και στον κλάδο, στις μετοχές αξίας για παράδειγμα, ή σε μετοχές αναδυόμενων. Η τέταρτη συμβουλή είναι να προετοιμαστούν για ασθενέστερο δολάριο, διότι οι διαφορές των επιτοκίων μεταξύ του δολαρίου και των άλλων νομισμάτων θα περιοριστούν και η πτώση του δολαρίου θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τη UBS, και γι' αυτό συστήνει στους επενδυτές να στραφούν σε γεν, σε ευρώ, σε λίρα, σε ελβετικό φράγκο και βεβαίως και σε χρυσό, γιατί τον βλέπει να καταρρύπτει νέο ιστορικό υψηλό. Η πέμπτη συμβουλή είναι να δουν και κάποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως κάποια επιλεγμένα κίνητα, εμπορεύματα και κάποια αμοιβαία αντιστάθμισης κινδύνου. Και η έκτη συμβουλή είναι να γίνουν βιώσιμοι, δηλαδή να αγοράσουν βιώσιμα ομόλογα, πράσινα ομόλογα ή εταιρείες με κριτήρια ESG ή τομείς που έχουν να κάνουν με το κλίμα ή να ακολουθήσουν ακόμη καινοτόμες εταιρείες. Μάλιστα, κρατάμε λοιπόν τις συμβουλές της UBS και όπως μας είχε πει και κάποιος καλεσμένος μας την προηγούμενη εβδομάδα, κανείς δεν έγινε πλούσιος καταθέτοντας στον τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματά του. Χρειάζεται η ανάληψη ενός σχετικού ρίσκου, αν κάποιος θέλει να δει μια απόδοση στις αποταμιεύσεις του. Και πάμε πολύ πολύ γρήγορα για μισή κουβέντα για το τελευταίο θέμα.